Λέμε, Μαρίνα, πότε ήταν Οκτώβριος που ανακοινώθηκε ότι θα μας εκπροσωπήσεις. Πότε έφτασε το τρικουάζ χαλί. Ναι. Πώς αισθάνεσαι καταρχήν, τώρα που είσαι εδώ? Είμαι πολύ χαρούμενη, όλοι είμαστε χαρούμενοι, νομίζω φαίνεται αυτό. Είναι σαν κατασκήνωση αυτές τις μέρες εδώ. Ειλικρινά, είναι ένα μουσικό φεστιβάλ. Όπου και να είμαστε, στο ξενοδοχείο, ή στο ξενοδοχείο ή στο δρόμο, βλέπεις παντού μουσικούς, χορευτές, τραγουδάμε με μία κιθάρα, δείχνουμε ένα στον άλλο βιντεάκια. Δεν ξέρω, αυτό ονειρευόμουν μέσα από τη μουσική. Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα όμως κορυφώνεται το ταξίδι. Ναι. Πάμε, Πέμπτη έχουμε ημιτελικό. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων και τελικό να ασκήσουμε. Πώς νιώθεις? Μακάρι. Καλά είμαι. Έχουμε κάνει τις πρόβες μας. Συνεχίζουμε και τις πρόβλημα στο ξενοδοχείο, βέβαια. I'm saying that we're still rehearsing at the hotel. Εντάξει, εγώ αυτό που συνειδητοποίησα και σκέφτηκα χθες είναι ότι ό,τι κάναμε, κάναμε πολλά. Ό,τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα πολύ, πάρα πολύ. Ίσως παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Και τώρα απλώς αυτό που θέλω να κάνω είναι να... Δεν ξέρω, να είμαι όσο πιο χαρούμενη, όσο πιο ελεύθερη γίνεται. Και να ανεβούμε πάνω και να τα απολαύσουμε. Να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι όσους έχω δει εδώ, όσες ομάδες έχουν περάσει, μόνο εσείς δίνετε αυτό το vibe της ομάδας, της τόσο πολύ δεμένης πραγματικά, στηρίζετε ένας τον άλλον. Every country that they've seen. We appear very like that we love each other and we're very... Μα είναι αλήθεια όμως. Εντάξει, όχι, όλοι εδώ είναι. Και όλοι οι καλλιτέχνες μας θα είναι τα καλύτερα και για σένα και για το Ζάρι και για όλη την ελληνική αποστολή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τι ξεχωρίζεις από την όλη εμπειρία μέχρι στιγμής εδώ στο Μάλμε? Ποιο είναι το highlight μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα? Αυτό που σας είπα, αλήθεια παιδιά, ειλικρινά, επειδή με ρώτησε για τον Οκτώβριο, δεν το περίμενα καθόλου έτσι όλο αυτό το ταξίδι. Είναι... πολύ χαρά υπάρχει σε όλο αυτό και γι' αυτό θέλω και εγώ και πολύ στήριξη, εννοείται από τον κόσμο και αγάπη, αλλά και εμείς, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό είναι η μουσική, χαρά, μοιρασιά, επικοινωνία, σύνδεση. Καμιά φορά μέσα στο ταξίδι ξεχνιέσαι και μπερδεύεσαι, αγχώνεσαι, ίσως χάνεις το στόχο, αλλά αυτές τις μέρες δεν ξέρω. Όλο το περιβάλλον με έχει εμπνεύσει και πραγματικά εύχομαι να ανεβούμε στη σκηνή και να κάνουμε χαμό και δεν ξέρω, να κάνουμε κάτι καλό, αλήθεια. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα. One clap for Greece. Yeah. Two clap for Greece. Three clap for Greece. Ραγκάμα πλάς! Να πω κάτι, ότι τα παιδιά όπου και να πάνε δεν παίρνανε παρατήρητη. Μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο χορεύουνε, παίρνουνε όλους τους γραφές και τις αποστολές από όλες τις χώρες. Από ποιά, τους ξέρει όλη η πόλη, αλήθεια. Είναι και εμένα δηλαδή με η ενέργειά τους με... Ανεβάζει. Ναι, πολύ. Αυτό στηρίζεται ένα στον άλλο πραγματικά. Δηλαδή η αλληλεπίδραση είναι φοβερή. Αυτοί είναι όλοι πάντα ψηλά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Saying that your energy is always so high and so... Κοίτα, έτσι. That's because of you. Θυμάμαι και στο αεροδρόμιο που μου σου δίνει τα αγούρια σου. Είναι. Γερασμία, έλα το αγαπώ. Γερασμία, τραγουδάμε μαζί από το 2016 από τις φωνές. Και τώρα, πες κι εσύ κάτι. Έλα. Πες, γιατί κάνεις και στα φωνητικά. Αυτό τις έλεγα, τις λέω στις πρόβες, δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε πλέον, δηλαδή ξέρουμε τόσο καλά η μία την άλλη και η μία τη φωνή της άλλης που καμιά φορά απλά τις κοιτάω και τις λέω και το κάνει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ερασμία Μαρκίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ.